take her with you when you go to your place. Yes. She lives with you in the place. Η στενή και ειλικρινής φιλία που συνδέει τους δύο λαούς αποτελεί στέρεη βάση για την περαιτέρω ανάπτυξη της συνεργασίας μας σε πολιτικό, οικονομικό και πολιτιστικό επίπεδο. Εξάλλου, Ελλάδα και Αυστρία συνεργάζονται αρμονικά στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των Ηνωμένων Εθνών και άλλων διεθνών οργανισμών, προσιλωμένες σε κοινές αξίες και αρχές και με σεβασμό στο διεθνές δίκαιο. Όπως ήταν αναμενόμενο, η συζήτηση επικεντρώθηκε στις περιφερειακές εξελίξεις που επηρεάζουν αρνητικά τις χώρες μας, την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και το σύνολο της διεθνούς κοινότητας, με έμφαση στη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία και την πρόσφατη ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Κοινή μας θέση αποτελεί ότι ο αναθεωρητισμός και η παραβιάση της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας των κρατών δεν είναι ανεκτές στο σύγχρονο διεθνές γίγνεσθε. Στεκόμαστε αταλάντευτα στο πλευρό της Ουκρανίας, υποστηρίζοντας πλήρως κάθε προσπάθεια για την παροχή βοήθειας στο Κίεβο σε όλα τα επίπεδα. Ως προς την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, καταδικάζουμε περίφραστα τη βάρβαρη και αποτρόπια τρομοκρατική επίθεση της Χαμάς, αναγνωρίζοντας το δικαίωμα αλλά και την υποχρέωση του Ισραήλ να προστατεύει τους πολίτες του, με σεβασμό πάντα στους κανόνες του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου. Χαιρετίζομαι την επιστροφή αριθμού ομήρων στην πατρίδα τους. Προϋπόθεση όμως για την ειρήνευση αποτελεί απελευθέρωση όλων. Παράλληλα, είναι σημαντικό να προστατευτούν οι ζωές των αμάχων και να εφαρμοστούν ανθρωπιστικές παύσεις προκειμένου να παρασχεθεί η αναγκαία βοήθεια για να αντιμετωπιστεί η δεινή κατάσταση στη Γάζα. Η Ελλάδα ως γειτονικό κράτος και φίλη τόσο του Ισραήλ όσο και των αραβικών χωρών είναι έτοιμη να συμβάλλει επικοδομητικά σε κάθε προσπάθεια αποκλιμάκωσης. Είχα ακόμη την ευκαιρία να ενημερώσω τον πρόεδρο της Δημοκρατίας της Αυστρίας για τις εξελίξεις στις σχέσεις μας με την Τουρκία. Υπογράμμισα ότι το κλίμα ηρεμίας που επικρατεί τον τελευταίο καιρό ευνοεί την προσπάθεια για εξέβρεση κοινών τόπων συνεργασίας σε τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος. Σχετικά με το κυπριακό ζήτημα, επεσήμανα την αναγκαιότητα επανέναρξης των προσπαθειών για εξέβρεση δίκαιης, βιώσιμης και λειτουργικής λύσης. Με γνώμονα τη διεθνή νομιμότητα και με βάση τις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και το Ευρωπαϊκό Κεκτημένο. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω, κύριε Πρόεδρε, και δημόσια για τη στάση σας στο Κυπριακό, καθώς και για τη συμβολή της χώρας σας στην ειρηνευτική δύναμη του ΟΗΕ στην Κύπρο. Ως προς τα Δυτικά Βαλκάνια, εξέφρασα την πεποίθηση ότι η προώθηση της ευρωπαϊκής προοπτικής τους είναι προς το πολιτικό, στρατηγικό και οικονομικό συμφέρον της Ευρώπης, ενώ παράλληλα αποτελεί ισχυρό κίνητρο για τις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις στο εσωτερικό των υποένταξη χωρών, ιδίως στους τομείς του κράτους δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ιδιαίτερο μέρος των συνομιλιών μας αφιερώθηκε στο ζήτημα της κλιματικής κρίσης.